Έτοιμη για αντεπίθεση είναι η Ουκρανία, διαμηνύει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, επισημένοντας τη ρωσική υπεροχή από αέρος και τονίζοντας την ανάγκη για στρατιωτική ενίσχυση της χώρας, κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі дійсно просто мати, але ми не можемо чекати на це місяці. А ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. Και ενώ το Κίεβο αρνείται πως το Μπαχμούτ έχει πέσει πλήρως στα χέρια των Ρώσων, ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ που πρωτοστάτησε στις εχθροπραξίες στην περιοχή, αφού ανακοίνωσε πως οι μονάδες του αποχώρησαν από τον Μπαχμούτ, καταγγέλει πως οι άνδρες του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας επιχείρησαν να ανατινάξουν τις μονάδες Βάγνερ με εκρηκτικά και ενάρκες και όταν ρωτήθηκαν για το συμβάν, απάντησαν πως έχουν εντολή από τους ανωτέρους τους. Для чего вы это делали? Они тыкают пальцем вверх на вопросы. Και όλα αυτά ενώ η κατάσταση στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας παραμένει επικίνδυνη, με τον κυβερνητή της περιοχής να κατηγορεί την Ουκρανία για νέους βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Και ενώ η Δύση συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία, το συγκεντρωμένο πλήθος αποδοκίμασε σε εκδήλωση το γερμανό καγκελάριο για τη βοήθεια που δίνει στην εμπόλεμη χώρα.